ανατροπή. Αφαιρέσαμε από τους μηχανισμούς το δικαίωμα να αποφασίζουν για μας. Και έτσι απεκλείστη αυτή η διαδικασία της διαδοχής που κάποιοι είχαν ετοιμάσει με διαδικασίες σύντομες. Και άρα εκείνο που πρέπει να πούμε δυνατά, να ζητήσουμε και να παρακαλέσουμε από τους πολίτες που πιστεύουν ότι η πολιτική αναγέννηση της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να δώσει στην πατρίδα μας ένα πολύ ισχυρό κόμμα που θα είναι χρήσιμο στην Ελλάδα, είναι η ευρεία συμμετοχή. Αφού πήγαμε και ψηφίσαμε στις εθνικές εκλογές σε μια περίπου χαμένη υπόθεση, όλοι το πιστεύαμε ότι πάμε για ήττα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς μεταξύ μας που όταν κουβέντιαζε με τον εαυτό του πίστευε ότι θα κερδίσουμε τις προηγούμενες εκλογές. Τις είχαμε χάσει ήδη από το Σεπτέμβριο του 8, για να μην πω και νωρίτερα. Έχουμε ένα λόγο παραπάνω να πάμε την Κυριακή. Γιατί την Κυριακή ψηφίζουμε για μας. Ψηφίζουμε για καλύτερη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να ελπίζω ότι θα τελικά θα ανταποκριθεί αυτή η κοινωνική βάση και θα έχουμε συμμετοχή μεγάλη. Όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή, τόσο εντονότερα σφυριλατείται και η ενότητα, τόσο ισχυρότερος αναδεικνύεται και ο ηγέτης που θα εκλέξουμε και τόσο πιο ελπιδοφόρο είναι το μέλλον. Γιατί το ζητούμενο είναι η νέα ελπίδα, η νέα προοπτική. Άρα λοιπόν μένω στο θετικό ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς έχει το εκτόπισμα. Έχει τη λάμψη, έχει του ηγέτη, έχει τη μόρφωση, έχει τη διεθνή εμπειρία, γνωρίζει πολύ καλά οικονομικά αν θέλετε. Μπορώ να σας μιλάω και επειδή τον ξέρω πολύ καλά από το 1975 που ήμασταν μαζί στην ΟΝΕΔΑΠΚΙ στην ΟΝΕΔ, γνωρίζει πολύ καλά οικονομικά, όσο λίγοι, όσο ελάχιστοι στην Ελλάδα. Και μάλιστα και τα σύγχρονα οικονομικά, έτσι όπως συνδέονται και με το ευρωπαϊκό γίγνεσθε και με τη διεθνή πραγματικότητα. Και οι γνωριμίες τους σε επίπεδο διεθνές είναι πολύ ισχυρές και χρήσιμες για την Ελλάδα. Προέρχεται από τους αγώνες της παρατάξεως. Δεν το υποβαθμίζω εγώ, γιατί η πολιτική πρέπει να είναι και ψυχή. Όταν στρατευτήκαμε για τις ιδέες μας, η ΟΝΕΔ και η ΔΑΠ ήμασταν μονοψήφιο ποσοστό. Ο Αντώνης ήταν δίπλα μας. Τα έχει ζήσει. Τα έχει ζήσει μαχόμενος. Η ψυχή του εμφορείται από αυτόν τον αξιακό κώδικα της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύω λοιπόν ότι τα ουσιαστικά του προσόντα, τα προσόντα του ηγέτη, είναι ό,τι καλύτερο θα χρειαζόταν η Νέα Δημοκρατία για να κάνει το νέο ξεκίνημα. Από εκεί πέρα, οι άνθρωποι που υπερασπίζονται ιδέες και όχι αξιώματα, όχι καρέκλες, δεν αποτελούν ποτέ απειλή διάσπασης. Σας απαντώ νομίζω στο δεύτερο σκέλος τι θα κάνετε αν έχετε μη εκλογή. Πέραν το ότι μου φαίνεται αδιανόητο, εξωπραγματικό να μην εκλεγεί ο Σαμαράς, διότι η κοινωνία νίκησε μέχρι τώρα κατά το ίμιση, επέβαλε να εκλεγεί ο αρχηγός από τα κάτω προς τα πάνω. Φαντάζεστε ότι το επέβαλε για να εκλεγεί άλλος. Δεν καταλαβαίνει ο καθένας γιατί αντιστάθηκε η άλλη πλευρά μέχρι τέλους. Το κοινωνικό ρεύμα υπέρ του Αντώνη Σαμαρά είναι συντριπτικό. Και δεν έχω καμία αγωνία να φοβούμαι ότι αυτό το ρεύμα θα μείνει στο σπίτι του να περιμένει από την τηλεόραση. Τώρα, οι άλλοι έχουν μηχανισμό. Θα σας απαντήσω. Γιατί δεν μπορώ να κρύβομαι και πίσω από το δάχτυλό μου. Γιατί σε αυτό το κόμμα έχω ξοδέψει τα καλύτερα 35 χρόνια, τα τελευταία της ζωής μου. Έτσι, είμαι 57, από 22 ετών μέχρι σήμερα. Όχι μόνο μηχανισμούς έχουν, κόμμα. Μέσα στο κόμμα έχουν. Μακάρι να είχαν μόνο μηχανισμούς. Από την ώρα που εξελέγει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αρχηγός του κόμματος, μέχρι σήμερα, διατηρούν κόμμα μέσα στο κόμμα. Τους δικούς μας στην κοινοβουλευτική ομάδα, τους δικούς μας στην κεντρική επιτροπή, τους δικούς μας στις νομαρχιακές επιτροπές, τους δικούς μας στο συνέδριο. Ή το εκπληκτικό, τη Δευτέρα που ακόμη δεν είχαμε στεγνώσει τα δάκρυα μας, είχαν βγει και μάζευαν υπογραφές οι ομαδάρχες. Ήταν απίστευτο. Λοιπόν, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ασφαλώς και έχουν μηχανισμούς οι οποίοι είναι εκτός κάθε έννοιας σοβαρής λειτουργίας του κόμματος. Τις ανάγκες αυτής της συγκεντρώσεως. Μόνο το σεβασμό στην ποιότητα του λόγου του, να τον παρακαλέσω να δεχτεί μια διόρθωση. Δεν είμαι απεσταλμένος του συμμαχητού μου και αυριανού Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό συνιστά για μένα μεγαλύτερη τιμή
της ομάδας πρωτοβουλίας στήριξης της υποψηφιότητας του Αντώνη Σαμαρά στη Χίο. Με πολύ μεγάλη χαρά η ψυχή του μία την πρόσκληση, γιατί γνωρίζω ότι οι Χιώτες, πέραν όλων των άλλων, είναι και υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων. Δεν πρόκειται να κάνω καμιά βαριά πολιτική ομιλία. Θα επιχειρήσω να προσεγγίσω τα σημεία της πολιτικής επικαιρότητας που μας αφορούν. Όμως επιτρέψτε μου πρώτα μια πιο ανθρώπινη προσέγγιση. Όλοι όσες και όσοι είμαστε εδώ, είναι φανερό ότι έχουμε αγωνία, αγάπη για τη Νέα Δημοκρατία και προσδοκία για μια μεγαλύτερη και καλύτερη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι που μας ενώνει και είναι από μόνο του δύναμη. Σε ό,τι με αφορά όμως, κάθε φορά που ευρίσκομαι σε τέτοια σύνδεση, παρά το γεγονός ότι διανύω ακόμη το δεύτερο ίμιση της νιώτης μου, είμαι στο μεσαίο χώρο της νιώτης. Να είμαι κι εγώ κάτι του μεσαίου χώρου. Θέλω να κάνω αναφορά τιμής, αγάπης και ευγνωμοσύνης στην ανώνυμη αγωνίστρια και στον ανώνυμο αγωνιστή της Νέας Δημοκρατίας που 35 ολόκληρα χρόνια κρατά σημαίες και στα δύσκολα με πάνω από το καλό της.